Το νέο πακέτο των μέτρων έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να υψώνει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση για τα όσα σχεδιάζει να πράξει. Είναι γεγονός ότι αυτό που έχει περισσεύσει όλο το προηγούμενο διάστημα είναι το ψέμα. Μας έχουν πει ότι θα μας δώσουν μερικά δισεκατομμύρια πίσω. Δισεκατομμύρια όμως τα οποία θα μας πάρουν πρώτα από τις τσέπες. Μας είπαν ότι δεν θα δεχθούν κανένα νέο φορολογικό μέτρο. Και δυστυχώς δέχονται μέτρα που φτάνουν περίπου τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας είπαν ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στα εργασιακά και όμως έχουν δεχθεί όλες τις απαιτήσεις των δανειστών. Μας είπαν ότι δεν πρόκειται να δεσμεύσουν τις επόμενες κυβερνήσεις και όμως δεσμεύουν τη χώρα και τους Έλληνες σε υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα που θα ξεπεράσουν το χρόνο του μνημονίου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι φέρνουν ένα τέταρτο μνημόνιο. Ένα τέταρτο μνημόνιο που έχει μόνο την υπογραφή τους, ένα τέταρτο μνημόνιο που το φέρνουν και με φοβερή καθυστέρηση που έχει κοστίσει στην ελληνική οικονομία. Ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε πως υπήρξαν κρίσιμες καθυστερήσεις και παρόλα αυτά τα αιτήματα των δανειστών είναι όλα αυτά που περιλαμβάνονται στο τέταρτο μνημόνιο. Τίποτα από όλα αυτά τα οποία προτείναν οι δανειστές το Δεκέμβριο του 2016 δεν έχουν βγει από το μνημόνιο. Είναι όλα μέσα. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί χάθηκαν έξι μήνες κρίσιμοι, πολύτιμοι για την εθνική οικονομία, έξι μήνες τους οποίους υποχώρησαν όλοι οι δείκτες, υποχώρησε η πρόβλεψη για ανάπτυξη και έξι μήνες τους οποίους το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία δεν μπόρεσε να δεχθεί την αυξημένη ρευστότητα που μας υποσχόντουσαν μέσα από την ποσοτική χαλάρωση, από το γνωστό QE. Ο τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε παράλληλα το αίτημα για εκλογές που καταθέτει το κόμμα του. Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας για εκλογές, αίτημα που καταθέσαμε πέρυσι τον Απρίλιο, είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Γιατί η παραμονή στην εξουσία δεν εγγυάται καμία βελτίωση στη ζωή των πολιτών, την βελτίωση των συνθήκων λειτουργίας της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας μας, την εμπέδωση της δημοκρατίας μας.